Το σπίτι χτίστηκε στη δεκαετία του 50. Μετά την εισβολή του 1974, μετατράπηκε σε οικοτροφείο για παιδιά εγκλωβισμένων στην Καρπασία. Εισβολείς απαγόρευαν την λειτουργία ελληνικού γυμνασίου. Γι' αυτό παιδιά από 12 χρονών αναγκάζονταν να φύγουν στις ελεύθερες περιοχές. Οι γονείς όμως έμεναν πίσω για να συνεχίσουν τον αγώνα συντήρησης της πατρίδας. Τα παιδιά αυτά, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τους γονείς τους, δεν δικαιούνταν να τους βλέπουν παρά 2 με 3 φορές το χρόνο και αυτό για περιορισμένο αριθμό ημερών. Έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε όσο πιο πολλά από τα στοιχεία του σπιτιού όπως ήταν αρχικά. Έχουμε κρατήσει τα ίδια αρχιτεκτονικά στοιχεία παρόν κάποιο μικρό προσθέσιο. Ξεκινώντας ακόμα και από την πόρτα, η πόρτα είναι η ίδια. Η σιδερκά η οποία χρησιμοποιήθηκε τότε, που υπήρχε τότε, εξακολουθεί να κάπως προσθέσαμε το ξύλο. Εδώ υπήρχε ένα στίχος, δημιουργούσε ένα μικρό χολ, τον οποίο ανοίξαμε. Τα παράθυρα και όλα τα, μάλλον τα ανοίγματα τον δάκι το οποίο υπήρχε από τότε το κρατήσαμε. Πρέπει να ήταν η μόνη πηγή θέρμανσης των χώρων εδώ, διότι δεν υπήρχε κεντρική θέρμανση. Υπήρχε και ένα χώρισμα, ένα είδος φυσερών, το οποίο απομόνωνε το χώρο εδώ. Και από εδώ ήταν και τότε η τραπεζαρία τους. Υπήρχε ένα στίχος εκεί, με μία πόρτα χώριζε την κουζίνα που ήταν τότε από την άλλη μεριά του τοίχου. Υπήρχε ένα μικρό άνοιγμα μέσα στον τοίχο για να περνούν τα φαγητά προς τη μεριά της τραπεζαρίας. Το χώρο εδώ ήταν η κουζίνα. Την έχουμε φύγει εμείς από εδώ, την τώρα τη χρησιμοποιούμε σαν ένα τυλιρούν. Επίσης ρίξαμε τον τοίχο που βλέπει προς τα βόρεια. Εδώ ήταν το πλυσταριό και παράδειπλα τότε ήταν ένα γκαράζ το οποίο χρησιμοποιείται νομίζω κυρίως για σαν αποθήκη, το οποίο τώρα εμείς έχουμε μετατρέψει σαν κουζίνα και πρόχειρη τραπεζαρία. Αυτός ήταν ο χώρος στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο. Και εκεί έχουμε προσπαθήσει να κρατήσει πάρα πολλά από τα στοιχεία του χώρου όπως ήταν αρχικά. Έχουμε, όπως θα δείτε, κρατήσει και τις σκάλες. Ανεβαίνοντας πάνω, κανείς νιώθει και ακούει τον ήχο των σκαλιών. Στον πρώτο όροφο έχουμε 5 υπνοδωμάτια. Εδώ είναι το κυρίως υπνοδωμάτιο του σπιτιού, στο οποίο υποθέτω ότι παλιά εκεμόντουσαν αρκετά παιδιά. Θα προχωρήσουμε στην άλλη μεριά του διαδρόμου. Στο πάτωμα και στους ορόφους είναι το ίδιο όπως ήταν αρχικά. Λοιπόν, ένα υπνοδωμάτιο το οποίο έχει μια νότιο-δυτική κατεύθυνση. Λίγο πιο μεγάλο από τα άλλα. Εδώ είναι ένα άλλο μικρό δωμάτιο. Εδώ είναι το τελευταίο δωμάτιο του ορόφου αυτού.